Υπόψηφοι των ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα των Λατινικών, τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά και απευθύνονται σε καλά διαβασμένου μαθητέ. Πάμε να δούμε τι απαντήσει. Μετάφραση. Εκείνο παρουσιάστηκε σε αυτού για να τον δουν καθισμένο σε σκαμνί, δίπλα στη φωτιά και γευματίζοντα από ξύλινο πιάτο περιφρόνησε τα πλούτους των και οι σαμνίδε θαύμασαν τη φτώχεια του. Δηλαδή, όταν είχαν φέρει σε αυτόν πολύ χρυσά σταλμένο από δημόσιο τμήμα για να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπο με γέλιο και αμέσω είπε. Φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μα από του εχθρού αν αρπάξουν την επιστολή. Γι' αυτό τον λόγο στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ημάντα του ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει ότι θα έρθει γρήγορα με τι λεκαιώνε. Ο Γαλάτη, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Περνάμε στην άσκηση εισαγωγή, Β1 και Β2, που είναι τα λεξιλογικά, εντάσσονται στο νέο τρόπο εξέταση του μαθήματο. Β1 λοιπόν, 1 γ, 2 α, 3 δ, 4 β, 5 ε. Β, 1 ταφ, 2 α, 3 δελτα, 4 γ, 5 β. Περνάμε στι ασκήσει γραμματική. Γάμα 1. Νόστερ, Χώστημπου, Τεργκόρουμ, Έκβε, Μαγιόρε, Κέντι, Ήλουτ και Ηλίου, Ιτ, Πόντερα, Βούλτου, Ρε, Κελέριου και Κελέριμε, Περίκουλα. Γάμα 2. Ρηματικοί τύποι. Γκέσέριντ, Κερνέτουρ, φύτε. Μειρατούρο, Έσε και Μυράτου, Φόρε. Δύο τύποι. Αλλά του οι μαθητέ μπορούσαν να γράψουν και οι του. Ούτε ουζούρου ου, και ουζού τρει μετοχέ. Δικ. Κουραμπίμου, μίζιτ, αντεούντο, ποτουίσετ και αντίκη. Δέλτα 1. Α. Άσκηση από το συντακτικό. Έι αντικείμενο στο οκουρούντ. Ασιντένταμ είναι κατηγορηματική μετοχή από το σπεκτάντουμ που είναι ρήμα αίσθηση και έχει υποκείμενό του το σε ρίζου, απρόθετη αφαιρετική, οργανική, δηλώνει τον τρόπο και είναι πειρηματικό προσδιορισμό στο σόλβιτ. Κονζίλια, υποκείμενο στον κόκκινο σκάντουρ. Ο Brem, είναι μπρόθετη αιτιατική, δηλώνει την αιτία, συγκεκριμένα το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο και είναι πειρηματικό προσδιορισμό στο μύτη. Προχωράμε με τη δέλτα 1β. Δευτερεύουσα πρόταση, ουσιαστική βουλητική, εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ναι, γιατί είναι αρνητική εκφέρεται με έγκληση υποτακτική, όπω όλε οι εξάλλου βουλητικέ, γιατί το περιεχόμενό του είναι απλώ επιθυμητό. Συγκεκριμένα είναι χρόνο εναιστώτα, κόκκινο κάντουρ, εξαρτάται από το ρήμα αρκτικού χρόνου κούρατ και προβίτετ. Είναι ενεστότα. Παρατηρείται λοιπόν η ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του μιλητή και έχουμε συγχρονισμό τη κύρια με τη δευτερεύουσα πρόταση και όχι τη στιγμή τη πιθανή πραγματοποίησή τη. Η πρόταση αναφέρεται στο παρόν και μέλλον και λειτουργεί ω αντικείμενο στα ρήματα κούρατ και προβίτετ. Προχωράμε στη ΔΕΤΑ 2α που είναι ανάλυση μετοχών. Η πρώτη είναι επιθετική μίσου και αναλύεται. Πόντου κβότ μισούρουμ έρατ. Και η βερή του αιτιολογική. Κβότ είτε κβόια είτε κβόνιαμ βερή του έρατ για αντικειμενική αιτιολογία κβότ, είτε κβία, είτε κβόνιαμ, βερί βερίτου έσετ, αιτιολογία. Και τέλο, κουμ, βερί του έσετ, αιτιολογία ω αποτέλεσμα εσωτερική λογική διεργασία. Η τελευταία άσκηση είναι η μετατροπή από τον πλάγιο στον λογο έγκο, κουμ, λεγιονίμπου και λέριτερ αντέρο. Καλή συνέχεια λοιπόν στου υποψηφίου και κάθε επιτυχία. Προχωράμε με τα θέματα τη χημία. Γεια σα. Σήμερα στη χημία αν εξαιρέσουμε... Ε, το θέμα Β4 που θέλει λίγο προσοχή και τα Δ2, Δ3 που ήταν απαιτητικά, τα θέματα ήταν αναμενόμενη δυσκολία στα υπόλοιπα. Πάμε στι απαντήσει. Λοιπόν, θέμα Α από όλα πλήση επιλογή. Α1 Γ, α2 -γ α3 Β, Α4 Γ, Α5 Α. Θέμα Β, Β1. Ε, στο πρώτο ερώτημα που κάνουμε αρέωση η προσθήκη νερού μειώνει τη συγκέντρωση του οξέω και από τον νομα Ρέο ε, η απόδοση, ο βαθμό ιοντισμού, συγγνώμη, mm. αυξάνεται και από τον άλλο τύπο τα οξόνια μειώνονται. Στο β' ερώτημα, με την προσθήκη του υδροχλωρίου, το, το οποίο παθαίνει και αυτό ιοντισμό, έχουμε επίδραση κοινού ιόντο στα οξόνια. Η θέση τη ιδιωτική ισορροπία του ασθενού ε, του μεθανικού οξέω πάει αριστερά. Οπότε η, ο βαθμό μειώνεται, αλλά η συγκέντρωση των οξονίων που είναι το κοινό ιόν αυξάνεται. Θέμα Β2. Βλέπετε στο ερώτημα Α τη δομή του κάθε σώματο. Η σωστή σειρά είναι οξυγόνο, μεγαλύτερη ακτίνα, ε, θείο, μέγεθο. Ε, μετά είναι το θείο το ανιόν του και το ανιόν του φωσφόρου. Το αιτιολογούμε ότι το οξυγόνο και το θείο βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Οπότε με περισσότερε στιβάδε το θείο έχει μεγαλύτερο μέγεθο. Μετά είναι γνωστό ότι το θείο με το ανιόν του, πάντα το ανιόν, επειδή έχει περισσότερα ηλεκτρόνια, έχει μεγαλύτερο μέγεθο, γιατί έχουμε μεγαλύτερε αποστικέ δυνάμει μεταξύ των ηλεκτρονίων. Και τέλο, το θείο πλην 2 με το φόσφορο πλην 3 είναι ίσο ηλεκτρονιακά, οπότε όσο μεγαλύτερο ο ατομικό αριθμό το πυρηνικό φορτίο, μειώνεται το μέγεθο. Β3. Η απάντηση στηρίζεται στο, στο ότι τα όμοια διαλύουν όμοια. Το νερό είναι πολικό διαλύτη, ο τετραχλωράνθρακα μη πολικό. Οπότε το χλωρίχο κάλιο ως ιοντική ένωση θα διαλυθεί στο πολικό νερό. Το εξάνιο ως αλκάνιο μη πολικό θα διαλυθεί στο μη πολικό τετραχλωράνθρακα. Και τέλος η μεθανόλη που κάνει και δεσμούς συντρογόνου με το νερό διαλύεται στο πολικό νερό. Β4. Πρώτο ερώτημα. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι με αύξηση δημοκρασία η απόδοση μειώνεται. Άρα δηλαδή η χημική ισορροπία μετατοπίζεται προ τα αριστερά. Επομένω από την αρχή λε η αύξηση δημοκρασία γνωρίζουμε ότι οι ευνοήτε είναι ενδόθερμες, Οπότε η προ τα αριστερά είναι δόθερμη και άρα η προ τα δεξιά, αυτο, αυτή που μα ρωτάει το θέμα, είναι εξώθερμη. Συγγνώμη, ναι, είναι εξώθερμη. Β θέμα. Ε, η αύξηση πίεση γνωρίζουμε ότι μετατοπίζεται η χημική ισορροπία προ τα λιγότερα μολ, μολ, αερίων, δηλαδή δεξιά. Οπότε αυξάνεται και η απόδοση. Έτσι λοιπόν από το διάγραμμα για την ίδια θερμοκρασία, επειδή Α2 μεγαλύτερο το Α1, έτσι και η πίεση 2 είναι μεγαλύτερη από την πίεση 1. Θέμα Γ. Γάμα. Γ1 γάμα ήταν το θέμα οξεταναγωγή. Βλέπετε τι αντιδράσει με του σωστού συντελεστέ. Λοιπόν, στην πρώτη αντίδραση απαντάμε ότι ο χαλκό είναι το αναγωγικό, καθώ οξυδώνεται αφού ο αριθμό οξύδωσή του αυξάνεται από 0 σε συν 2. Και το θηικό οξύ είναι το οξυδωτικό σώμα, καθώ το θείο ανάγεται αφού ο αότου μειώνεται από συν 6 σε συν για τη δεύτερη αντίδραση, πάλι το μέταλλο, ο σίδηρο, είναι το αναγωγικό, αφού οξυδώνεται, αφού αυξάνεται ο αριθμό οξυδωσή του από 0 σε συν 3. Και το νητρικό οξύ είναι το οξυδωτικό σώμα, αφού το άζωτο μέσα του ε, ανάγεται, αφού ο του μειώνεται από συν 5 σε συν 4. Πάμε στο γάμα 2. Ε, η άσκηση τη χημική ισορροπία. Ε, Αλφα ερώτημα ήταν για την ΚΑΠΑΣΕ. Κάνουμε, λέμε, έστω η έναν ή δύο τα μόλ του διοξιδίου του θείου και του αζότου αντίστοιχα. Κάνουμε το πινακάκι και από τι πληροφορίε που μα δίνει για τη χημική ισορροπία βρίσκουμε ότι το χ 0,6, τον η 1, 0,8 και τον η 2, 1,2. Ε, μετά από τον τύπο της ΚΣ, βάζοντας πάνω τις συγκεντρώσεις, βρίσκουμε ότι η ΚΣ είναι 3. Β' ερώτημα, ζητάει την απόδοση, πρακτικό θεωρητικό και φτάνουμε στο αποτέλεσμα 0,75, δηλαδή 75%. Θέμα Γ. Λέμε έστω ότι ω προσθέτουμε στο διοξίδιο του θείου. Κάνουμε το πινακάκι. Λοιπόν, για να βρεθεί σε περίσσια το διοξίδιο του θείου πρέπει να είναι το ωμέγα προσθέτουμε πάνω από 0,4. Η προσθήκη του διοξίδιου του θείου, σύμφωνα με την αρχή λες μετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά. Η ίδια θερμοκρασία παραμένει ίδια η ίδια καπασέ. Η απόδοση Υπολογίζεται από το ελληματικό, οπότε βγαίνει έτσι, βγάζουμε έτσι το ψ 09, αφού παίρνει και η ίδια. Και εφαρμόζοντα πάλι την ΚΣ που έχει ίδιο νούμερο, καταλήγουμε ότι έπρεπε να προσθέσουμε ένα μολ. Γ3. Λέμε έστω ότι ο νόμο είναι Β ίσον ΚΑΠΑ, συγκέντρωση μονοξυδίου του αζότου στη Χ και οξυγόνο στην ψ. Ε, παίρνουμε τα τρία πειράματα και βάζουμε πάνω τι τιμέ στον νόμο. Διαιρώντα την 1 και τη 2, καταλήγουμε το Χ είναι 2. Και διαιρώντας την 1 με την 3, καταλήγουμε το ψ είναι 1. Άρα ο νόμος είναι βεϊσον K, συγκέντρωση μονοξυδίου αζότου στο τετράγωνο, επί συγκέντρωση οξυγόνου. Στο δεύτερο ερώτημα, από οποιοδήποτε πείραμα μπορούμε να το λύσουμε, από, έστω εδώ πέρα από το πείραμα 1, βάζουμε τα νούμερα από το πινακάκι και βρίσκουμε την κάπα 1600 και υπολογίζουμε τις μονάδες μέτρησης 1 προς μολάρι τη τετράγωνο επί σεκόντ. Στο θέμα δ, που ήταν το δεντράκι της οργανικής, εδώ βλέπετε τις απαντήσεις ε, ποια ένωση είναι η καθεμία. Αυτό λινόταν βλέποντας το α είναι η καρβονιλική ένωση, η β το γκρινιάρντ. Και επειδή η γ που προκύπτει ε, οξυδώνεται, άρα δεν είναι τριτοταγής αλκόολη, οπότε και η α δεν είναι κετόνη Και έτσι ξετυλίγεται σιγά σιγά το δεντράκι, γιατί το, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι το ε να είναι το εθήνιο και η α ή εθανάλη. Δέλτα 2. Άσκηση ογκομέτρηση. Πρώτα υπολογίζουμε, κάνουμε του υπολογισμού στα 20 ml προτύπου, έστω 0,02 σε 2 τα μολ του προτύπου τότε. Κάνουμε το πινακάκι με την αμήνη. Ε, τελειώνει το υδροχλώριο γιατί είμαστε πριν το ισοδύναμο σημείο. Υπολογίζουμε μετά τι συγκεντρώσεις αμήνη και του άλατό αλατ, τη. Κάνουμε τον ιοντισμό τη αμήνη και μετά Τη διάσταση του άλατο, υπολογίζουμε την KB και καταλήγουμε σε μια σχέση 1, όπω βλέπετε εδώ. Μετά πάμε να κάνουμε τον υπολογισμό στο ισοδύναμο σημείο, όπου ήθελε προσοχή εδώ πέρα, όπου τα ml είναι 20 και 40-60 ml. Τα μόλ του υδροχλωρίου εκείνη τη στιγμή είναι λοιπόν 0,06 σε 2 μόλ. Ε, τι αμύνε είναι σε ένα V και επειδή έχουμε πλήρη εξουδετερώση στο ισοδύναμο σημείο, καταλήγουμε στη σχέση 2. Συνδυάζοντα τι δύο σχέσει, βρίσκουμε την κάπα τη της αμήνης 4 10 4. Yeah. Θέμα δέλτα 3, από τα πιο απαιτητικά μέσα στο διαγώνισμα, βρίσκουμε πρώτα για το συμπολιμερές το MR του μέσα από τον τύπο της ε, οσμοτικής πίεσης. Ε, βάζουμε τα νούμερα και καταλήγουμε στο, ε, στο ότι το MR του συμπολιμερούς είναι 53.800. Δεύτερο ερώτημα, ήθελα να βρούμε το νη και μη τους δείκτες στο συμπολιμερές και το τη μάζα του υδρογόνου. Ε, για αρχή υπολογίζουμε τα μολ του συμπολιμερούς που είναι 10-4. Μετά κάνουμε την αντίδραση. Προσέχουμε να βάλουμε συντελεστή στο υδρογόνο νι και δύο μι. Ε, τα μολ του συμπολιμερούς είναι 10-4 και έτσι το υδρογόνο είναι 10-4 επί νι συν δύο μι. Είναι ποσοπτική αντίδραση. Λοιπόν, μετά υπολογίζουμε το δροχλώριο που τα μόλι του είναι 0,02. Ε, κάνουμε την εξουδετέρωση, γιατί έχει γίνει πλέον έχει αμυνομάδα το συμπολιμερέ. Χρειάζεται να βάλουμε στην μη προσοχή εκεί στο υδροχλώριο. Τα μόλι είναι 10 για το συμπολιμερέ, 0,02 για το υδροχλώριο. Και επειδή είναι ποσοτική πάλι, ε, το μη καταλήγουμε και το βρίσκουμε 200. Έπειτα, επιστρέφοντα στο MR του πολυμερού, βρίσκουμε με υπολογισμού και το νι 800. Και απαντάμε στο τέλο για, το, για τη μάζα του υδρογόνου νι επί εμαρ 10 στην 4 επί 1200 επί 2 το εμαρ του υδρογόνου, 0,24 γραμμάρια. Αυτά από τη χημεία. Συνεχίζουμε το μάθημα τη πληροφορική. Καλησπέρα σα. Το, στο μάθημα τη πληροφορική, τα θέματα Α και Β χαρακτηρίζονται απαιτητικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία του ε, αφορούν στη νέα ύλη ενώ τα Γ και Δ δεν επεφύλασαν εκπλήξεις στους εξεταζόμενους. Πάμε να δούμε τις λύσεις. Στο θέμα α, το σωστό λάθος, οι απαντήσει είναι λάμδα, σίγμα, λάμδα, λάμδα, σίγμα, αντίστοιχα. Και η απάντηση για την ανάπτυξη της ερώτηση βρίσκεται στο, στη σελίδα 50 ε, από το νέο βιβλίο με το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Στο υποερώτημα β του α2, τα δεντράκια που προκύπτουν είναι τα εξή, τα παρακάτω, αυτά που βλέπετε. Ε, αριστερό παιδί του 35 είναι το 20, δεξί παιδί του 11 είναι το 15, αριστερό παιδί του 11 είναι το 8 και δεξί παιδί του 35 είναι το 40. Συνεχίζουμε. Στο α3 η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 86 πάλι από το νέο βιβλίο. Όπως είπαμε, κατακλείζουν τη θεωρία, τα η νέα ύλη. Ε, και στο β' υποερώτημα έχουμε ε, αντίστοιχα. Ιδιότητα, ιδιότητα, υποκλάση, ιδιότητα, ιδιότητα, μέθοδο, υποκλάση και υπερκλάση. Στο Α4, που ήταν το πρόγραμμα της εξφαλμάτωσης, το θέμα της εξφαλμάτωσης, στη γραμμή 7 το γινόμενο πρέπει να πάρει αρχή τιμή 1 και όχι 0. Αυτό είναι λογικό λάθος, επειδή υπολογίζεται γινόμενο. Στη γραμμή 8... Το άθροισμα πρέπει να πάρει την τιμή 0 χωρί αυτά και αυτό είναι συντακτικό λάθο, διότι το άθροισμα πρέπει να είναι αριθμητικού τύπου και όχι τύπου χαρακτήρα. Στη γραμμή 15, η επανάληψη όσο τελειώνει με τέλο επανάληψη και όχι με τέλο αν, και άλλο ένα συντακτικό λάθο. Στη γραμμή 16, ε, κάνουμε έλεγχο αν η μεταβλητή πλου έχει τιμή διάφορη του μηδενό. Αν έχει τιμή μηδενική, ουσιαστικά προκύπτει λάθο αντικανονικού τερματισμού. Αυτό ο έλεγχο έλειπε λοιπόν. Στη γραμμή 4, λείπει η δήλωση τη μεταβλητή χ, οπότε αργότερα θα προκύπτε συντακτικό λάθο χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή χ, άρα πρέπει να την δηλώσουμε. Στο θέμα β, για το β1 τα κενά συμπληρώνονταν ως εξή 0, κάπα συν 1, κάπα, γ και κάπα αντίστοιχα. Στο β2 το διάγραμμα ροή. σε ορθογόνιο παραλληλόγραμμο έχουμε την εντολή εκχώρηση, σε εκχώρησε 0. Σε πλάγιο παραλληλόγραμμο διάβασε χ. Αν το χ είναι μεγαλύτερο του 0, η συνθήκη μπαίνει σε ρόμβο, στην περίπτωση που είναι ψευδή, αυτή η συνθήκη τελειώνει το πρόγραμμα, όπω βλέπουμε. Ενώ στην περίπτωση που είναι αληθή, η συνθήκη μα οδηγεί στην εντολή εκχώρηση στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο S εκχώρηση S και Χ. Διαβάζουμε Χ σε πλάγιο παραλληλόγραμμο και εξετάζουμε τη συνθήκη τη επανάληψη μέχρι ό, του Χ μικρότερο ή του μηδενό σε ρόμβο. Αν αυτή η συνθήκη είναι ψευδή, ξαναπάμε στην εκχώρηση S εκχώρηση S συν Χ και ούτω καθεξή μέχρι η συνθήκη να βγει αληθή, οπότε και τελειώνει το πρόγραμμα. Για το Β. Ε, η μετατροπή λοιπόν έχει ως εξή. εχωρούμε S, στο S το 0, διαβάζουμε το Χ. Όσο Χ είναι μεγαλύτερο του 0, τότε S εκχώρησε S και Χ. Διαβάζουμε το Χ, τέλος επανάληψης. Για το θέμα Γ, έχουμε τον μπλοκ δηλώσεων ε, των μεταβλητών και μετά ξεκινάμε κάνοντας έναν έλεγχο εγκυρότητας. Αρχή επανάληψη διάβασε απένα μέχρι σώτου απένα μεγαλύτερο του μηδενό. Μετά συνεχίζουμε να κάνουμε έλεγχο εγκυρότητα για το απόθεμα 2 του δεύτερου προϊόντο με τον ίδιο τρόπο. Διάβασε ΑΠ2 με χρυσό του ΑΠ2 μεγαλύτερο του μηδενό. Και στο τέλο διαβάζουμε χωρί έλεγχο εγκυρότητα τα ΦΕΝΑ και τα ΦΔ2. Δίνουμε αρχικέ τιμέ στα πλήθη και στα αθρίσματα 0. Και ξεκινάμε την επανάληψη η οποία έχει άγνωστο πλήθο επαναλήψεων. Όσο λοιπόν δεν έχει τελειώσει κανένα από τα δύο απόθέματα και δεν έχει ξεπεράσει το πλήθο των δεμάτων που δεν εξυπηρετήθηκαν το 20% του συνολικού πλήθου, Επαναλαμβάνουμε. Διαβάζουμε αριθμό προϊόντο, πλήθο εχώρισε πλήθο συν 1 και στο flag εχωρούμε ό,τι μα γυρίσει η συνάρτηση υπάρχει αν τη δώσουμε τον αριθμό προϊόντο και τα δύο αποθέματα. Αν λοιπόν το flag είναι αλήθεια και ε, το app είναι ίσο με 1, τότε το απόθεμα τη 1 μειώνεται κατά 1, ενώ το άθροισμα των εσόδων για το πρώτο προϊόν αυξάνεται κατά τα φένα. Αντιθέτω, σε περίπτωση που δεν είναι αλήθεια η συνθήκη, το ΑΠ2 μειώνεται κατά ένα και το άθροισμα για, τη, για τα έσοδα του, τα, της, του δεύτερου προϊόντο αυξάνεται κατά τα 2 ε, σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ε, δεν υπάρχει απόθεμα διαθέσιμο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα και αυξάνει τα, το πλήθο των ανθρώπων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στο τέλο, αθροίζει το ΣΕ και το ΣΕ1 και ΣΕ2 και εμφανίζει το συνολικό, πλήθος, το συνολικό άθροισμα των εσόδων. Η συνάρτηση υπάρχει, δέχεται τον αριθμό προϊόντος ε, απόθεμα 1, απόθεμα 2 και επιστρέφει μια λογική τιμή. Ε, δηλώνουμε τις μεταβλητές στην επόμενη διαφάνεια και ξεκινάμε. Αν είναι ο αριθμός προϊόντος 1, τότε το απένα σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο του μηδενό εκχωρεί την τιμή αλήθεια στο flag, αλλιώς εκχωρεί την τιμή ψέματα στο φλαγ. Αντιθέτω, αν έχει δώσει το προϊόν 2 και το απ είναι μεγαλύτερο του μηδενό, το φλακ παίρνει την τιμή αληθή, αλλιώ παίρνει την τιμή ψευδής. Στο τέλο, για να επιστραφεί η τιμή που θέλουμε, εκχωρούμε την τιμή του flag στο υπάρχει που είναι το όνομα τη συνάρτηση. Στο θέμα Δ, αντίστοιχα, εκχωρούμε πάλι τις μεταβλητέ, δηλώνουμε τι μεταβλητέ στον μπλοκ δήλωση των μεταβλητών και διαβάζουμε τα ονόματα. Μετά, για κάθε... Ι για από 1 μέχρι 6 διαβάζουμε το Β του Ι ακόμα Ι για να διαβάσουμε μόνο τους βαθμούς κριτικής επιτροπής στην κύρια διαγώνιο ε, σε... και ταυτόχρονα υπολογίζουμε και το μέγιστο που το ζητάει παρακάτω. Για Ι από 1 μέχρι 6 εχωρούμε στην επόμενη επανάληψη ένα άθροισμα, ε, σε ένα άθροισμα την τιμή 0 και για Κ από 1 μέχρι 6, για όλη τη γραμμή λοιπόν, εκτός από ε, της ε, κύριας Διαγωνίου ε, εκχωρούμε σε αυτό το άθροισμα όλες τις τιμές. Στο τέλος και αυτή της επανάληψης διαιρούμε με το 6 το άθροισμα, συνεχίζουμε στην επόμενη διαφάνεια, ε, για να υπολογίσουμε το μέσο όρο γιατί αποτελείται από 6 στοιχεία κάθε γραμμή. Ε, εμφανίζουμε το μέγιστο βαθμό της κριτικής επιτροπής για κάθε προϊόν και για γιώτα από 2 μέχρι 6, για κάπα από 6 μέχρι γιώτα με βήμα 1 κάνουμε μια ταξινόμηση φυσαλίδας σε ευθύνουσα βαθμολογική σειρά ανάλογα με το μέσο όρο, οπότε μετακινούμε ταυτόχρονα και τα στοιχεία του παράλληλου πίνακα. Ε, σε περίπτωση ισοβαθμία, όπου οι μέσοι όροι είναι ίση μεταξύ του, ε, σε περίπτωση που χρειαστεί λοιπόν να αντικατασταθούν ε, να αντιστραφούν τα ονόματα, αντιστρέφουμε μόνο τα ονόματα εφόσον έχουμε ισοβαθμία και εμφανίζουμε για γιώτα από 1 μέχρι 6 τα ονόματα. Αυτά ήταν τα θέματα. Αναλυτικές απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη και στο site neakriti.gr. Για διαρκή ενημέρωση, συνδεθείτε στα social media του φροντιστηρίου μας. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στους εξεταζόμενους μας.